Όχι, δεν είναι σχολική αίθουσα, πρόκειται για τα κλειστά, σκεπαστά pit της Macedonian RC Track, έτοιμα να υποδειχτούν τους οδηγούς στον αγώνα που θα γίνει στις 13 Σεπτεμβρίου. Η πίστα έχει φορέσει τα καλά της, είναι περιποιημένη και τακτοποιημένη, μετράμε πολλά άλματα, τεχνικά κομμάτια και αναμένονται αρκετοί οδηγοί από τη Βόρεια Ελλάδα και ελπίζουμε και από την υπόλοιπη. Στην Αμερική το Steel City RC Speedway έχει βάλει ειδικά διαχωριστικά στην εξέδρα για τον ιό. Η WRC παρουσίασε το ST2, το νέο της προστιοκίνητο 1.10 ηλεκτρικό Touring. Εξελίξεις στον χώρο των Crawler, η Hobby Wing παρουσίασε ένα ηλεκτρονικό speed control ενσωματωμένο μέσα στο brushless motor, πρόκειται για ένα motor Crawler, ίσως αποτελεί την αρχή του μέλλοντος. Στο Aigen θα βρίσκεται η ομάδα της Effort για τον πρώτο αγώνα του ENS σε λίγες ημέρες. Ο Κανάη συνεχίζει τις δοκιμές για να καταλάβει καλύτερα τα λάστιχα της Hot Race σε διάφορες πίστες στην Ιαπωνία. Ο Σαρτέλ στη Γαλλία θα πάρει μέρος σε φιλικό νυχτερινό αγώνα κάπου στη Βόρεια Γαλλία με το S-Works. Τα νέα πιο ελαφριά pitboard από την Hoodie δίνονται πλέον και σε κατά μαύρο χρώμα. Νέο καπάκι για τα προστιοκίνητα από τη Montec, νέο καπάκι Rally Car από την Fat Bodies. Ένα 10 λάστιχα Touring, τα Revolution παρουσίασε και η P1 Racing. Τα Reds VX3 είναι Factory Selected Motor για τα ηλεκτρικά. Είναι μικρός αλλά κάνει πολλά ο νέος φορτιστής 500W της Rudog. Βάση για την αεροτομή έτσι ώστε να μπει πιο μπροστά παρουσίασε η X-Ray, επίσης νέα αλουμινένια βάση για την προστινή αντιθρεπτική του XB2.